είμαστε σήμερα εδώ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας προκειμένου να καταγγείλουμε την ανάργητη πολιτική των εκπροσώπων της βιομηχανίας, των αφεντικών μας, όλων αυτών που καθημερινά στους τόπους δουλειάς κλέβουν τον ιδρώτα μας, βγάζουν τα κέρδη τους από το μόχθο το καθημερινό μας. Είμαι από ένα χώρο πολυεθνικής φαρμακοβιομηχανίας, η οποία πριν λίγο καιρό είχε την τιμή να την επισκεφθεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κ. Μητσοτάκης. Ήρθε και μας είπε παρουσία των ιδιοκτητών ότι η ανάπτυξη έφτασε. Επομένως, όλοι αυτοί που επενδύουν θα έχουν να κερδίζουν από αυτή την ανάπτυξη, γιατί τα μέτρα που παίρνονται, είτε με την τηλεργασία που μπορούν να δουλεύουν για από το σπίτι οι άρρωστοι συνάδελφοι, είτε με τις περιορίες που δεν θα πληρώνονται, είτε με τις ασφαλιστικές εισφορές, όλα αυτά πάνε στο σετούχι τους. Δεν μας είπε βέβαια για ποιο λόγο ψήφισε τον νόμο του Χατζηδάκη. Δεν μας είπε βέβαια τι θα κάνει με την πανδημία. Δεν μας είπε βέβαια για ποιο λόγο οι αγωνιζόμενοι γιατροί, οι αγωνιζόμενοι εκπαιδευτικοί δίνουν καθημερινά τον αγώνα τους για την υγεία μας και την εκπαίδευση των παιδιών μας. Δεν μας είπε τίποτα για όλα αυτά παρά μοναχά ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός. Εμείς συνάδελφοι στον χώρο δουλειάς μας έχουμε εκλέξει στις τελευταίες εκλογές που κάναμε την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας. Και με την έννοια αυτή είναι ελέγχουμε καθημερινά τα μέτρα, παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται και πιστεύουμε ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι τηρούνται. Όμως, αυτό που συμβαίνει σε όλους τους χώρους, αυτό που συμβαίνει σε όλη τη χώρα, είναι η αποτυχία των κυβερνητικών επιλογών, είναι η αποκλειστική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, οι οποίες προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους βιομήχανους, προκειμένου να τους κάνουν τα χατήρια, έρχονται στους χώρους δουλειάς αυτοί και μας λένε αυτά που μας λένε. Επομένως, το μετερίζει το αγώνας που είναι το επιχειρησιακό σωματείο, σε ένα κλάδο όπου το συνδικάτο και η ομοσπονδία μας πρωτοστατεί, σε ένα κλάδο που τα κέρδη του, συνάδελφοι, και σε περίοδους κρίσης και σε περίοδους πανδημίας, είναι αμύθιτα. Σε ένα τέτοιο κλάδο, λοιπόν, εμείς αγωνιζόμαστε για να τηρούνται τα μέτρα, εμείς αγωνιζόμαστε για να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, εμείς αγωνιζόμαστε για να ισχύουν τα αυτονόητα. Αυτά τα αυτονόητα που δεν μπορούν όμως να γίνουν αυτονόητα στην πραγματικότητα, εάν δεν τους χαλάσουμε τα σχέδια, εάν δεν πούμε εμπόδιο σε όλα αυτά που επεξεργάζονται για μας, εάν δεν επιτρέψουμε να μπει στις πύλες των εργοστασίων ο νόμος του Χατζηδάκη, εάν δεν επιτρέψουμε να λωθούν τα σωματεία μας από τον νόμο αυτόν. Σας καλούμε μαζί και όλα τα άλλα συνδικάτα να πορευτούμε στον αγώνα αυτό, γιατί ο μόνος δρόμος ο οποίος είναι τίμιος, ο μόνος δρόμος ο οποίος μπορεί να φέρει αποτελέσματα, είναι ο δρόμος του αγώνα. Σας χαιρετώ.